Δικηγόρος του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. Κύριε Ανδρέου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είχαμε προχθές τον βουλευτή ΕΔΕΚ, τον κύριο Σταθίου, για να συζητήσουμε το θέμα της καταστροφής τεκμηρίων, όπως καταγγέλει ο κύριος Παπαδάκης, με οδηγίες της ηγεσίας του κόμματος. Ο κύριος Σταθίου μας είπε ότι πρόκειται για δύο έγγραφα από τον εύφορο εταιριών, τα οποία μπορεί κάποιος να προμηθευτεί και σήμερα, ότι έγινε κατόπιν νομικής συμβουλής που έλαβαν και μάλιστα όχι από ανθρώπους της ΕΔΕΚ και ότι περίπου τα κατέστρεψαν και για το καλό του Δημήτρη του Παπαδάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάποιος που σέβεται τον εαυτόν του θα πρέπει αυτά τα οποία λέει να τα τεκμηριώνει με γεγονότα. Εγώ θα προσπαθήσω να τα τεκμηριώσω με αδιαφυσβήτητα γεγονότα και μάλιστα μέσα από έγγραφα. Θα πάρουμε έναν. Λέει, είπε ο κύριος Κώστας Ευσταθίου ότι δήθεν υπάρχει πρόνοια στον κανονισμό που να τους επιτρέπει την καταστροφή των τεκμηρίων. Θα ξεκινήσω από αυτό. Εγώ θα ήθελα να δείξω ότι ο κανονισμός, τον έχω εδώ, περί κομματικής πειθαρχίας, το οποίο χρησιμοποιήσαμε και στην υπόθεση, εκτός το ότι δεν λέει τίποτε περί αυτού, είναι το αντίθετο που λέει. Λέει ότι ακόμα και καταγγελία που γίνεται, να μην αποφασίσει το πολιτικό γραφείο να την παραπέμψει στο πειθαρχικό, αυτή θα αρχιοθετείται, ακόμα και η καταγγελία. Εδώ έχουμε την απόφαση πειθαρχικού με τεκμήρια και καταστρέφεται. Η ίδια η απόφαση του πειθαρχικού, η οποία είναι αναρτημένη και στο, την δείχνω εδώ, είναι αναρτημένη και στο Facebook και στο website της ΕΔΕΚ, η απόφαση γνωστή ενάντια του κ. Παπαδάκη, δείχνει ότι μιλά για 42 τεκμήρια τα οποία κατάθεσε ο κ. Σιζόπουλος. Διερωτώ με, τα 42 αυτά τεκμήρια τα οποία, απλώς για να, να διαβάσει την απόφαση, δεν θα καταλάβει και τι είναι αυτά τα τεκμήρια, γιατί ούτε τιτλοφορούνται ούτε περιγράφονται παρεπιπτόντως. Αλλά τα 42 αυτά τεκμήρια είναι στον εύφορων εταιριών, θα διαρωτάται κάποιος. Θα πρέπει να διαρωτηθεί. Οπότε, αυτό που είπε ο κ. Ευσταθίου, ότι αυτά τα τεκμήρια θα τα πάρει από τον εύφορων εταιριών, πώς θα τα πάρει. Είπε ότι είναι μόνο δύο έγγραφα που μπορείς να τα πάρεις από εκεί. Τελικά, εσείς τι ξέρετε ή τι σας είπαν ότι έχει καταστραφεί, είναι μόνο δύο έγγραφα ή είναι κάτι παραπάνω? Όχι. Όταν επήγαινε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν ο ανακριτής επήγαινε για το αυτονόητο, για να πάρει δηλαδή το φάκελο του πειθαρχικού και τα τεκμήρια, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Παπαδάκη, τα οποία, να σας θυμίσω, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζητούσε να δοθούν και το γνωρίζαν αυτό, δηλώσαν μέσω του διευθυντή της ΕΔΕΚ και του γραμματέα του πειθαρχικού ότι καταστρέφηκαν στο shredder, δηλαδή σε αυτό το μηχάνημα που κάνει crosscut. Αυτόν δήλωσε. Και αντιλαμβάνεστε ότι το ότι η αστυνομία πήγε να τα ζητήσει είναι προφανώς σημαντικά για τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Παπαδάκη. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Γιατί ο κ. Ευσταθίου είπε ότι πολύ αργότερα, λέει, των 30 ημερών καταστράφηκαν αυτά τα τεκμήρια. Θα ήθελα να σας πω πάλι με αδιαφυσβήτητα γεγονότα ότι εμείς έχουμε προσβάλει την νομιμότητα και την ορθότητα της απόφασης του πειθαρχικού στο Επαρχιακό Δικαστήριο, ζητώνταν μάλιστα και με αίτηση διάταγμα αναστολής. Και η αγωγή αυτή επιδόθηκε 3/3 του 2020 με ένορκο δήλωση του επιδότη, ενώ η απόφαση του πειθαρχικού είναι 10 Δευτέρου, δηλαδή επιδόθηκε και λάβα γνώση για τις διαδικασίες στο δικαστήριο πολύ πριν περάσουν οι 30 μέρες. Ενώ κατά τα άλλα τα έχουν καταστρέψει. Το οποίο αυτά τα στοιχεία θα ήταν τεκμήρια προφανώς σε αυτήν την διαδικασία. Άρα δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι τα τεκμήρια που η δική σας πλευρά καταγγέλει ότι καταστράφηκα. Να σας πω γιατί δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πρώτο γιατί εμείς τα ζητήσαμε από την πρώτη ημέρα και πρέπει να μας δοθούν. Και είναι εκεί που μας είπαν ότι δεν μας τα δίδουν. Μάλιστα, να μην πω πώς μας αντιμετωπίσαν στο πειθαρχικό την πρώτη ημέρα. Φαίνεται υπάρχουν και ηχογραφημένη πρώτη συνεδρία. Αλλά τα τεκμήρια αυτά δεν μας τα έδωσε ούτε ο ερευνών λειτουργός ο κύριος Ευσταθίου, δεν μας τα έδωσε ούτε το πειθαρχικό και τα παρουσιάσε ο κύριος Σιζόπουλος στο πειθαρχικό με το πιο εξωφρενικό και παράδοξο. Να μην τιτλοφορούνται και να μην περιγράφονται ούτε στην ίδια την απόφαση. Βέβαια, Υπάρχει κάπου αναφορά για δύο έγγραφα, θέλω να το πω αυτό σαν επιχειρημά, τα οποία λένε ότι είναι που δείχνουν τον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος του γραφείου του κ. Παπαδάκη. Εγώ διαρωτούμε αυτό, μήπως είναι η κατάσταση λογαριασμού και την έχει ο εφόρος εταιριών. Και εγώ διαρωτούμε επίσης πώς ευρέθηκε αυτό στα χέρια του κ. Σιζόπουλου. Πώς ευρέθηκε. Τι έγγραφο είναι αυτό. Και το έχει ο εφόρος εταιριών. Επίσης, να σας θυμίσω κάτι άλλο. Κύριε Ανδρέου, είπατε είναι ηχογραφημένη η πρώτη συνεδρία, έτσι φαίνεται. Δεν το ξέρατε όταν πήγατε, δεν σας το είχαν πει, ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Όχι, ηχογραφημένα με την άδεια τους, ηχογραφήσαμε κι εμείς. Αλλά σας λέω γιατί ο κύριος Ευσταθίου, γιατί δεν μπήκε στον κόπο να ζητήσει, όταν εμείς παρουσιαστήκαμε την πρώτη φορά, όταν ζητήσαμε με ποια τεκμήρια βασίζονται οι κατηγορίες και μας λιδωρούσαν και μας ύβριζαν τα μέλη του πειθαρχικού. Εγώ προκαλώ να δώσουν στη δημοσιότητα το ηχητικό της ηχογράφησης της πρώτης συνεδρίας. Όταν λέτε σας έβριζαν κάποιο... τα μέλη του πειθαρχικού, τι σας είπαν? Τα μέλη του πειθαρχικού τους είπαμε και τους γράψαμε και την προηγούμενη, την Πέμπτη πριν το Σαββατό, ότι κύριοι, κοιτάξτε, θέλουμε, όπως τα δικαιούται ο κάθε κατηγορούμενος σε οποιαδήποτε διαδικασία και διάδικος, τα έγγραφα που βασίζονται οι κατηγορίες. Και κάποιος από το πειθαρχείο, ο οποίος είναι και νομικός, να μην πούμε το όνομα του, μου είπε για να σου τα δώσω θα πρέπει να δεσμευτείς εκ προημίου ότι δέχεσαι το περιεχόμενο. Άκουσον δηλαδή, χωρίς να τα ξέρουμε. Στο τέλος δεν αποφασίσα, δεν μας τα δώσαν, ούτε μας κοινοποίησαν αυτά τα τεκμήρια. Είπατε κύριε Ανδρέου, μας έβριζαν. Τι σας είπαν που θεωρήθηκε ύβρις κατά την άποψή σας? Ακατανόμαστες εκφράσεις. Ακατανόμαστες και εναντίον μου εμένα και εναντίον του κύριου Παπαδάκη. Ακατανόμαστες. Τες έχουμε αναφέρει και μάλιστα τεκμηριωμένα στα πλαίσια της αγωγής που καταχωρήσαμε στο δικαστήριο. Και είναι οι άνθρωποι που θα έβγαζαν την απόφαση. Άρα αυτό λέτε δείχνει μια προκατάληψη ότι άμα βρίζεις αυτόν που έρχεται ενώπιός σου. Κοιτάξτε, ξέρετε γιατί μας υβριζάν. Γιατί είναι αυτό που λέει ο κ. Σιζόπουλος. Κανένα δικαστήριο λέει δεν θα ελέγχει τις αποφάσεις των συλλογικών μου οργάνων. Γιατί αυτόν ήξεραν ότι δεν ελέγχονται από τα δικαστήρια. Ενώ περί κομμάτων πολιτικών κομμάτων νόμων λέει ακριβώς το αντίθετο. Άρα, κύριε Ανδρέου, εσείς λέτε ότι δεν είναι μόνο δύο έγγραφα που μπορούμε να τα πάρουμε από τον εύφορο εταιριών που καταστράφηκαν. Δεν σας τα έδωσα διότι λέτε σας ζήτησαν να δεσμευτείτε ότι δέχεστε και το περιεχόμενό τους. Άρα τι γίνεται τώρα? Αυτή τη στιγμή η αστυνομία έχει ενώπιον της μίαν παραδοχή καταστροφής τεκμηρίων. Εγώ πιστεύω ότι προκύπτουν εύλογες υποψίες διάπραξης του αδικήματος της καταστροφής τεκμηρίων όσον αφορά την αγωγή στο δικαστήριο. Αυτό είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Επίσης και εύλογη υποψία για παρέμβαση στο ανακριτικό έργο. Γιατί είναι το άρθρο 122β του ποινικού κώδικα. Έχει γίνει ξεχωριστή καταγγελία από τον κύριο Παπαδάκη. Έχει δώσει κατάθεση. Ο ανακριτής έχει πάρει και απευθυνθεί στο πρωτοκολλητήριο για να πάρει και να επιβεβαιώσει τόσο την καταχώρηση της αγωγής όσο και την επίδοση. Κύριε Δημήτρη, να πω και κάτι άλλο. Αυτή η γνωμάτευση την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Σταθίου. Ξέρετε, εμείς οι δικηγόροι, την ώρα που μιλούμε με τον πελάτη μας ή την ώρα που του κάνουμε μια γνωμάτευση, προστατευόμαστε και εμείς και ο πελάτης μας από το απόρριτο. Αυτό είναι κοινώς γνωστό. Και είναι πολύ σημαντικό για την άσκηση μιας δικηγορίας. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο. Κάποιος πελάτης να ισχυρίζεται και να επικαλείται γνωμάτευση δικηγόρου και να την προβάλλει σαν άλοθη σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος. Είναι και εξωφρενικό και παράλογο. Είπε και κάτι άλλο ο κ. Ευσταθίου που δεν μας το σχολιάσατε, ότι αυτό έγινε και για το καλό του Δημήτρη Παπαδάκη, γιατί ήταν θέμα προσωπικό δεδομένο. Ναι, ποια προσωπικά δεδομένα. Όταν τον κύριο Παπαδάκη τον έχει εισπράξει λάσπη άνευ προηγουμένου. Ακόμα και η ίδια η απόφαση του πειθαρχικού δεν εσεβάστηκε προσωπικά δεδομένα. Σας θυμίσω ότι το κατηγορητήριο δημοσιεύτηκε από εκείνους. Η ίδια η απόφαση του πειθαρχικού αναφέρει πρόσωπα τα οποία, εκτός του κύριου Παπαδάκη, τα οποία παραβιάζει τα προσωπικά τους δεδομένα. Η ίδια η απόφαση. Αν διαβάσετε μια απόφαση δικαστηρίου ή του Ανωτάτου ή των Επαρχιακών Δικαστηρίων τώρα, θα είδε ότι δεν αναφέρεται σε πρόσωπα. Ούτε καν το όνομα των διαδίκων ή του κατηγορούμενου. Άρα, κύριε Ανδρέου, τι αναμένουμε τώρα? Η δική σας πλευρά τι περιμένει αυτή τη στιγμή? Εμείς, να σας πω κάτι, έχουμε γράψει από τις 14 Φεβρουαρίου στην αστυνομία και μάλιστα είχαμε μπει για τις εύλογες ανησυχίες μας για τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο κύριος Σιζόπουλος και η παρέα του. Τα γράψαμε, είναι γραπτός. Η αστυνομία, εντάξει, ήταν και ο κορονοϊός, φαίνεται ότι καθυστέρησε και αυτόν το εκμεταλλεύτηκε η άλλη πλευρά. Εμείς τι περιμένουμε? Εμείς περιμένουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, που είναι η υποχρέωση της, γιατί για εμάς είναι αδιανόητο, αλλά πρέπει να είναι για κάθε πολίτη. Δεν νοείται έναν πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει και ασυλία, έχει και τη βουλευτική ασυλία, να είναι στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει υπόθεση εναντίον τους και να συμπεριφέρονται με τόση απαξίωση στην αστυνομία και στο Γενικό Εισαγγελέα. Με τόση απαξίωση. Ο κόσμος, αυτό το πράγμα από μόνον του προκαλεί, τι να σας πω, αρνητική εντύπωση. Όμως η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, να στείλει στο Γενικό Εισαγγελέα τη νέα εξέλιξη με την καταστροφή τεκμηρίων. Εμείς λέμε ότι τα τεκμήρια αυτά και ο φάκελος του πειθαρχικού, τον οποίο η απόφαση λέει ότι κρατούμε και πρακτικά και μπορεί να τα δει όποιος θέλει, λέει, πρέπει να δοθεί στην αστυνομία και λέμε εμείς ότι θα ήταν καθοριστική σημασία στη διαλεύκαση του παραπώνου του κ. Παπαδάκη. Και κάτι τελευταίο, το να καταστρέψεις έναν τεκμήριο σε μια υπόθεση το οποίο δείχνει κατά τους ίδιους ότι ο κ. Παπαδάκης έκανε πειθαρχικά παραπτώματα και μάλιστα μέχρι και του βαθμού ότι οικοποιήθηκε, λένε ήδη κοντίκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα καταστρέφουν, αφού είναι και εναντίον τους. Γιατί το κάνουν? Εγώ λέω ότι φαίνεται ότι έχουν αυτοπαγιδευτεί. Φαίνεται ότι κάτι λάθος πάει, τουλάχιστον, και δείχνει ότι η καταστροφή των τεκμηρίων σίγουρα δεν εξυπηρετούσε τον κύριο Παπαδάκη. Το εκείνο που δεν εξυπηρετούσε σίγουρα είναι την αλήθεια και τη διαφάνεια, κύριε Κιμήτρη. Με την άλλη την υπόθεση και το βίντεο που κυκλοφόρησε, τι γίνεται, κύριε Ανδρέου, που είχε να κάνει με μια συνεργάτητα του κύριου Παπαδάκη. Και εκείνη η υπόθεση εκκρεμεί και μάλιστα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες και υπάρχει και μαρτυρία ότι μέσα σε αυτά τα τεκμήρια, τα οποία σας λέω δεν κατονομάζονται στην απόφαση, υπάρχει και η απόδειξη αυτού του βίντεο. Υπάρχει και μαρτυρία. Και έχει ληφθεί και κατάθεση από την αστυνομία, να εξωσογνωρίζω. Όταν λέτε και δεν ξαναφέραμε πρόσωπα που την είδε. Ότι λέτε η απόδειξη που πήγε αυτός ο κύριος και ήθελε να αγοράσει κάποιες υπηρεσίες. Μάλιστα, ενδεχομένως να βρίσκεται και ως τεκμήριο ή να βρίσκεται, αφού τα έχουν καταστρέψει στο φάκελο του πειθαρχικού. Σας λέω. Μα αφού είπε ο κύριος Ευσταθίου ότι καταστράφηκαν μόνο 2 έγγραφα του εφόρου εταιριών που. Και λέει ότι μίλησα με την ηγεσία του κόμματος πριν βγω να σας πω αυτά που σας είπα. Άρα, αν καταστράφηκαν και άλλα πράγματα, ενδεχομένως να τίθεται και άλλο θέμα. Ο ανακριτής επισκέφτηκε τα γραφεία της ΕΔΕΚ και ζήτησε να πάρει το φάκελο του πειθαρχικού με τα τεκμήρια. Επήρε κατάθεση με την οποία του είπαν ότι κατάστρεψαν τα τεκμήρια. Είναι 42 στον αριθμό. Τώρα ο κύριος Ευσταθίου θέλει να αλλάξει την κατάθεση του οποιοδήποτε ή να αλλάξει αυτό που είπε στον ανακριτή και έγραψε ο διευθυντής της ΕΔΕΚ, δεν ξέρω. Εσείς λέτε όμως ότι την απόδειξη την είδε άνθρωπος, υπάρχει μαρτυρία. Βεβαίως, του είπε του κύριου Παπαδάκη και έδωσε και κατάθεση για αυτό το γεγονός. Και άρα εσείς λέτε ότι το γεγονός, η κατάθεση, η απόδειξη αυτή ήταν στο πειθαρχικό. Υπάρχουν εύλογες υποψίες, ναι, ότι ο άνθρωπος που έδωσε κατάθεση και λέει είδα την απόδειξη είναι του πειθαρχικού, είναι από άλλο σώμα του κόμματος. Ήταν του πολιτικού γραφείου. Άρα παρουσιάστηκε και στο πολιτικό γραφείο αυτή η απόδειξη. Βέβαια. Μα όχι μόνο στο πολιτικό γραφείο. Εδώ με ξεκάθαροι ανθρώποι που είπα στον κύριο Παπαδάκη, ο κύριος Σιζόπουλος πήγαινε στις επαρχιακές επιτροπές και έδειχναν αυτά τα έγγραφα. Και άρα εσείς λέτε ότι πώς έφτασε στα χέρια της ηγεσίας του κόμματος αυτή η απόδειξη αγοράς υπηρεσιών, αφού είναι ένα βίντεο που δεν φαίνεται κανείς από τους πρωταγωνιστές. Αν υπήρχε στο φάκελο. Αν υπήρχε στο φάκελο, το οποίο λέω σας. Λέτε ότι υπάρχει μαρτυρία. Αντιλαμβάνομαι ότι αν εσείς δένετε το στοιχείο αυτό, απόδειξη με μαρτυρία και ότι το είχε η ηγεσία, ότι και το βίντεο είναι προϊόν που συνδέεται με όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε Ανδρέου. Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν σοβαρότατα πράγματα. Και μια ένδειξη είναι η κυριότερη για μένα που εκεί ξεκίνησε και η επιστολή μου 14 Φεβρουαρίου ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες καταστροφής των τεκμηρίων, ότι δηλαδή η ίδια η απόφαση του πειθαρχικού κατά παράδοξο και παράλογον τρόπο δεν κατονομάζει τα τεκμήρια, ούτε τα περιγράφει, ούτε λέει τι λένε, και κάποιος θα διαβάσει την απόφαση του πειθαρχικού της ΕΔΕΚ που είναι αναρτημένη, δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Δηλαδή είναι και αδιανόητο. Πώς αιτιολογείς μια απόφαση χωρίς να αναφέρεσαι στο τεκμήριο? Λένε ότι κατατέθηκαν 42 τεκμήρια και από αυτά στοιχειοθετείται, λέει, και ειδικά για την τρίτη κατηγορία. Σε από την άλλη όμως λέει και η ΕΔΕΚ ότι εσείς δεν παρουσιαστήκατε, δεν πήγατε στις διαδικασίες, δεν κάνατε έφεση όταν είχατε το δικαίωμα να κάνετε. Άρα ίσως αν ακολουθούσατε τις διαδικασίες, κύριε Ανδρέου, να είχατε και τα τεκμήρια. Με το επίσημο τρόπο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας. Άλλωστε οι κανονισμοί της ΕΔΕΚ μιλούν ότι δύναται να κάνεις προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ, δύναται όπως η ιεραρχική προσφυγή. Οπότε εμείς εξασκήσαμε το δικαίωμα μας να καταχωρήσουμε ένα ΟΗ. Δεν μου απαντήσατε όμως ένα κύριο, κύριε Ανδρέου, δεν μας απαντήσατε ένα κύριο σημείο. Αναφερθήκατε στην απόδειξη. Για εκείνο το βίντεο που είδαμε, ότι κάποιος πήγε σε εκείνο το γραφείο, ζήτησε αγορά υπηρεσιών, το κόψαν απόδειξη και βρέθηκε μέσα στην ιστορία του κόμματος. Λέτε ότι υπάρχει μαρτυρία από μέλος του πολιτικού γραφείου προς την αστυνομία ότι την είδα αυτή την απόδειξη. Άρα για σας. Θεωρείτε ότι το βίντεο είναι προϊόν ενεργειών της ηγεσίας του κόμματος? Εμείς έχουμε κάνει καταγγελία στην αστυνομία και η αστυνομία όφιλε και οφείλει να διερευνήσει εις βάθος την υπόθεση. Στο κάτω-κάτω εκκρεμεί και η έρευνα από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Για μένα είναι αλληλένδετες οι υποθέσεις της συνεργασίας του κ. Παπαδάκη με τον κ. Παπαδάκη. Αλληλένδετες. Συνεπώς, εσείς πλέον περιμένετε νέα από την αστυνομία για να μην συζητάμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Είναι πλέον τι θα κάνει ή δεν θα κάνει η αστυνομία. Ναι, περιμένουμε νέα από την αστυνομία, αλλά το γεγονός της καταστροφής τεκμηρίου, ξαναλέω, γέννησε εύλογες υποψίες διάπραξης τουλάχιστον 2 νέων ποινικών αδικημάτων. Εύλογες υποψίες. Οποιοδήποτε είναι αθώος μέχρι να αποδείξει το εναντίον. Όμως. Υπάρχουμε ένα γεγονός. Έχουμε παραδοχή καταστροφής τεκμηρίων. Έχουμε παραδοχή. Έχουμε αυτό το γεγονός. Αυτό το γεγονός από μόνο του, κύριε Δημήτρη, είναι αξιόπινο. Εν όψη των αγωγών που εκκρεμούν στο δικαστήριο και εν όψη της ανάκρισης που έτρεχε κατά τον. Άρα πάτε και για νέα καταγγελία κατά της ηγεσίας. Έχει γίνει καταγγελία και έχουν ληφθεί καταθέσεις. Και για το θέμα της καταστροφής τεκμηρίων. Για το θέμα τη καταστροφή τεκμηρίων, ναι, είναι ξεχωριστή υπόθεση. Η καταγγελία είναι κατά του κ. Σιζόπουλου ή πιάνει και άλλα πρόσωπα? Είναι προφανώς ενάντια στον κ. Σιζόπουλο και ενάντια και στον διευθυντή της ΕΔΕΚ, ο οποίος τα είχε στη φύλαξη του και νομίζω παραδέχτηκε και εγώ μου παραδέχτηκε. Τώρα γνωρίζουν κι άλλοι και έχουν εμπλακεί κι άλλοι, δεν γνωρίζουν. Παραδέχτηκε κάτι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΕΚ? Βεβαίως, αφού του έλαβε κατάθεση ο ανακριτής, μας πληροφόρησε επίσημα για αυτή την εξέλιξη. Μας είχε ενημερώσει επίσημα. Και μάλιστα ο ανακριτής θα έρθει και στην αγωγή να μαρτυρήσει, να μας πει τι έγιναν αυτά τα τεκμήρια. Αφού τα τεκμήρια αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας και στην αγωγή, διαδικασία δικαστηρίου. Να μας πει ότι καταστραφεί. Ωραία, άρα περιμένετε πλέον ενημέρωση από την αστυνομία για το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Περιμένουμε ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα, γιατί αντιλαμβάνεστε εδώ, μιλούμε ότι εμπλέκονται και πρόσωπα τα οποία έχουν βουλευτική ασυλία. Πρέπει να το δει ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι ένα λεπτό ζήτημα. Το λοιπόν, και περιμένουμε. Η αστυνομία έχει δηλώσει, ο κ. Χρήστος Ανδρέου, ότι θα στείλει το φάκελο εντός των ημερών στη Γενική Εισαγγελία για οδηγίες. Έχετε ζητήσει άρση της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου? Εμείς δεν ζητούμε άρση καμιάς ασυλίας. Αυτό είναι η αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα να το ζητήσει. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εάν κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι πρέπει να το κάνει, ας το κάνει. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες διάπραξης αδικημάτων. Εδώ έχουμε μια παραδοχή μιας αξιόπινης πράξης. Παραδοχή, τονίζω, για εμάς. Το ποιοι εμπλέκονται και αν πρέπει να τους αρθεί ασυλία και αν πρέπει να κάνει κάτι αστυνομία ο Γενικός Εισαγγελέας, αυτό είναι δικό του θέμα, ούτε στη δική μας αρμοδιότητα. Εμείς έχουμε την αγωγή. Εκεί θα ζητήσουμε οδηγίες από τον δικαστή πώς μπορεί να ενημερωθεί για την καταστροφή των τεκμηρίων, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας και για εκείνη την υπόθεση. Βέβαια, το ότι καταστράφηκαν αδυνατίζει και η υπόθεση του κ. Σιζόπουλου, στο ότι επικαλείται ότι ορθά διέγραψε τον κ. Παπαδάκη. Και αυτό είναι και το τραγελαφικό και το παράδοξο. Κατάστρεψαν ακόμα και τα τεκμήρια τα οποία υποτίθεται θα υποστηρίζαν την νομιμότητα και την ορθότητα. Θα περιμένουμε σινιάλο πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη, κύριε Κιμήτρη. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Το έχουμε πει, κύριε Ανδρέου, το έχουμε εξαντλήσει νομίζω το θέμα αυτό. Πλέον πρέπει να περιμένουμε από αυτούς που έχουν την ευθύνη να λάβουν αποφάσεις ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.